Κοντά μας την δικηγόρο μας, εδώ την Άννα την Κορσάνου, τη φίλη μας, για να δούμε ποια μέσα έχουν. Καλησπέρα, Άννα. Καλησπέρα. Οι πολίτες μας υπάρχουν όμως μέσα για να προστατευτούν από τους πληθυσμούς. Και πρέπει αυτό να το ξέρετε. Ήθελα να πω ότι προφανώς ο άνθρωπος ενδεχομένως να μέλησε να κάνει κάποιες ενέργειες, να μην τις ήξερε, όχι να τα μέλησε επίτηδες, να μην γνώρισε διαδικασίες και να μην έκανε όλα όσα έπρεπε. Για να δούμε λοιπόν, τι βήματα υπάρχουν για να χάσουμε τελικά το σπίτι μας και τι μπορούμε να κάνουμε για να τα αντιμετωπίσουμε. Άρα, τι μπορεί να μας συμβεί, ποια μέσα άμυνας έχουμε όταν χρωστάμε σε τράπεζα. Τι μπορεί να γίνει, το πρώτο βήμα μπορεί να κάνει η τράπεζα όταν χρωστάμε να μας στείλει ένα εξώδικο. Τι θα πει αυτό, μας στέλνει ένα έγγραφο που λέει «Χρωστάς, ανθρωπέ μου, πρόσεξε, γιατί θα αρχίσουν τα προβλήματα». Τι κάνουμε εμείς σε αυτή την περίπτωση? Επικοινωνούμε με την τράπεζα και προσπαθούμε να βρούμε μια ρύθμιση. Ή στέλνουμε κι εμείς ένα εξώδικο, δεν είναι μια επιθετική κίνηση αυτή, είναι μια αμυντική σοβαρή κίνηση. Ακριβώς. Ή προτείνουμε μια διαμεσολάβηση με την τράπεζα. Τι είναι η διαμεσολάβηση? Είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφοράς, υπάρχει από το 2010. Προσπαθούμε να τα βρούμε εκτός δικαστηρίων. Μαζευόμαστε όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι όπως τώρα είμαστε και βρίσκουμε τη λύση με τη βοήθεια ενός διαπιστευμένου διαμεσολαβητή. Έτσι γίνεται στο εξωτερικό. Παλιά οι τράπεζες δεν το δέχονταν. Τον δέχονται να το προσπαθείτε. Έτσι, με τις τράπεζες, γιατί είναι αυτό. Πολύ πιο φιλικές και συνεργάσιμες. Τώρα δέχονται τις διαμεσολαβήσεις και συμφέρει διαμεσολάβηση, κερδίζεις χρόνο και κόπο. Μετά το δεύτερο βήμα, τι μπορεί να σου κάνει η τράπεζα? Μετά το εξώδικο έρχεται η διαταγή πληρωμής. Η διαταγή πληρωμής είναι ένα έγγραφο, να το πούμε απλά, που θα λέει πάνω στο όνομα του ελληνικού λαού διαταγή πληρωμής. Αυτό είναι σοβαρό. Πρέπει μέσα σε 15 εργάσιμες μέρες να ασκήσεις ανακοπή και αίτηση αναστολής για να τα μπλοκάρεις αυτά. Άρα, να μελήσεις την διαταγή πληρωμής, που μάλλον ο κύριος αυτό έκανε, το αμέλησε, μετά ενδεχομένως να αρχίσουν μεγαλύτερα προβλήματα. Και ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα, για να δούμε την επόμενη κάρτα. Η επόμενη κάρτα λοιπόν λέει ότι μπορεί μετά να έρθει κατασχετήρια έκθεση που ορίζει πληστηριασμό στο σπίτι μας. Πάλι μπορούμε να κάνουμε ανακοπή. Και αυτές οι κατασχετήρες εκθέσεις τις στέλνει και η εφορία πλέον, όταν έχουμε οφειλή στην εφορία. Και πάλι μπορεί να κάνεις ανακοπή και στην εφορία. Μπορείς να κάνεις ανακοπή στο διοικητικό πρωτοδικείο, βεβαίως. Μετά τώρα, ποιος άλλος τρόπος να προστατευτούμε? Αν έχω κάνει αίτηση στο ειρηνοδικείο, ή αν κάνω ρύθμιση με την τράπεζα, ή αν πετύχω μια διαμεσολάβηση, προστατεύομαι? Βεβαίως προστατεύομαι. Εφόσον τηρώ την απόφαση του ειρηνοδικείου, εφόσον τηρώ την απόφαση της ρύθμισης που έχω υπογράψει, δεν έχω να φοβάμαι τίποτα. Ωραία. Έτσι. Και τελευταία κάρτα μας, Άννα, λέμε. Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία κάρτα μας, ότι μπορώ να προστατευτώ αν έχω κάνει αίτηση στο ειρηνοδικείο, με τον όρο όμως ότι τηρώ την απόφαση. Τηρώ δηλαδή, αν η απόφαση μου έχει βγάλει να πληρώνω 300 ευρώ το μήνα και εγώ δεν τα πληρώνω, θα έχω θέμα. Μάλιστα. Έτσι. Άρα υπάρχουν μέσα που μπορεί να σε και πολύ σημαντικό, όπως το έχουμε ξαναπεί, οι τράπεζες πλέον δέχονται ρυθμίσεις. Παλαιότερα δεν δέχονταν, τώρα δέχονται. Πηγαίνετε και στην τράπεζα να συνεργάζονται. Οι τράπεζες είναι πολύ βασικό. Ευχαριστώ. Όχι απελπισία γνώση. Ακριβώς. Γνώση κερδίζει την απελπισία. Όχι απελπισία γνώση. Ευχαριστώ την Άννα την Κορσάνου.